Καλησπέρα σας. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Είναι χαρά του ποδοσφαίρου όταν είσαι φοβολογικός, όταν είσαι ποδοσφαιριστής, να έχεις σε ένα τέτοιο επίπεδο που έχει τόσο καλά αγωνιστικό χώρο, που έχει τέτοια ατμόσφαιρα. Και η αλήθεια είναι ότι εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα γήπεδα και κάθε φορά που έρχομαι στο Χαριλάο, ανεξάρτητα το αποτέλεσμα που έχει η ομάδα για οποία έρχομαι, το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι, πιστεύω ότι στο πρώτο μήχρονο ήμασταν μια πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα όπως τη σχεδιάζουμε και την φτιάχνουμε από την προετοιμασία, όπου προσπαθεί να επιβάλλει το ρυθμό παιχνιδιού της, ανεξάρτητα τον αντίπαλο που αντιμετωπίζει. Το καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, παρότι και ο αντίπαλος μας είχε καλές ευκαιρίες στο πρώτο μήχρονο και δικαίως πήγαμε προηγούμενοι στα αποδυτήρια. Από το δεύτερο μήχρονο έχω πάρα πολλά παράπονα από την μεσοεπιθετική μου γραμμή, γιατί τους είπα μέσα στο 15 λεπτό ότι θα πρέπει να έχουμε την κατοχή της μπάλας, να είμαστε κυρίαρχοι του παιχνιδιού, αλλά όχι να έχουμε την μπάλα απλώς για να την έχουμε. Θα πρέπει να έχουμε κατοχή μπάλας ώστε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και να πάμε να βάλουμε γκολ. Κάτι το οποίο όλοι οι μεσοεπιθετικοί μου δεν το κάνανε, ήταν πάρα πολύ επιπόλαιοι και αν θυμάμαι καλά γίνανε ελάχιστες τελικές προσπάθειες. Γενικώς πιστεύω ότι κάναμε μια πολύ μεγάλη νίκη, είναι σημαντικό το τρίποντο. Είναι πρώτη φορά που είμαι στον Ατρόμητο 3 χρόνια και η ομάδα μου κερδίζει τις πρώτες αγωνιστικές. Και ελπίζω να παρουσιάσουμε ένα πολύ καλό σύνολο που να το ευχαριστούμε εμείς οι ίδιοι και να το ευχαριστείτε και ο κόσμος θα μας βλέπει. Ευχαριστώ.